προσκαπέστε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ανάγκη να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα την καταλάβει. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής. Συμμετοχή στη νίκη, γιατί αυτή η φωνή είναι φωνή νίκη. Είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη και την εντολή του ελληνικού λαού. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στη Citizen Web TV τον καθηγητή οικονομικών επιστημών, κύριο Δημήτρη Μάρδα. Σήμερα μαζί σας θα προσπαθήσουμε να βρούμε το διακύβευμα των εκλογών. Λίγες ημέρες έχουν μείνει πριν τις κάλπες και βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει αποφασίσει το τι θα ψηφίσει. Είναι νομίζω πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι σύνηθες. Ίσως η ένταση του φαινομένου, έτσι όπως δίνεται ενδεχομένως από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και όχι από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος προβληματίζεται για το τι πρέπει να ψηφίσει, έχει περίπου αποφασίσει το τι θέλει να ψηφίσει, έχει καταλήξει στο πού περίπου θα κινηθεί έτσι ώστε να δώσει την ψήφο του, ενδεχομένως δεν έχει αποφασίσει τον ακριβή χώρο. Δηλαδή, όσοι είναι να ψηφίσουν κατά το μνημονίου, παραδείγματος χάρη, γιατί έτσι θεωρούν ότι πρέπει να ψηφίσουν, ξέρουν τι πρέπει να ψηφίσουν. Απλά και μόνο θα επιλέξουν τους χώρους, το συγκεκριμένο χώρο, εκείνο που τους εκφράζει ακόμα περισσότερο. Όσοι είναι όχι υπέρ του μνημονίου, όσοι θεωρούν ότι το μνημόνιο ήταν μια αναγκαιότητα και ότι μπορεί να βελτιωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, τα περιθώρια της βελτίωσης είναι σχετικά μικρά ή μεγάλα, και σε αυτή την περίπτωση έχουν ήδη επιλέξει το που θα πάνε, οπότε θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Επομένως, αυτός ο διαχωρισμός μνημονιακά, αντιμνημονιακά κόμματα ισχύει και προφανώς ο κόσμος με αυτά θα πάει να ψηφίσει. Ένα κριτήριο το οποίο θα παίξει είναι αυτό. Γιατί αυτό σε τελική ανάλυση δίνουν οι ανταγωνιστές σε όλο αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια τα οποία ο κόσμος θα έχει στο μυαλό του. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι θα πούνε ότι την τελευταία στιγμή ενδεχομένως φοβηθούν, τρομάξουν ή δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Άρα θα υπερισχύσει εκείνη η θέση η οποία υποστηρίζει να έχω μια ισχυρή κυβέρνηση παρά από το να έχω μια λιγότερο ισχυρή κυβέρνηση. Οπότε η θέση μνημόνιο μη μνημόνιο ενδεχομένως μειωθεί ως προς την έντασή της. Άλλοι θα υποστηρίξουν την άποψη ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, οπότε αυτά θα πρέπει να βρουν μία λύση ως προς την κυβέρνηση. Θα δούμε πώς θα κινηθεί ο κόσμος. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο σκέψης και ξέρετε, είναι κάτι διαφορετικό αυτό το οποίο περνά συχνά από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και είναι κάτι άλλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο κόσμος. Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, ο κόσμος δεν ρωτήθηκε αν ήθελε ή δεν ήθελε εκλογές. Mm-hmm. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν, που κατέληγαν σε κάποιο αποτέλεσμα υπέρ των εκλογών, δεν ήταν τόσο σαφείς ως προς αυτή την ερώτηση που σας έκανα προηγουμένως. Ο κόσμος μπορεί να ήθελε κάποια αλλαγή κυβέρνησης, ομολογουμένως. Αλλά άλλο θέλω μια αλλαγή κυβέρνησης και άλλο θέλω τις πρόωρες εκλογές. Είναι πολύ διαφορετική η ερώτηση. Θεωρείτε αυτό δηλαδή το θέμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο να ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος, να φύγει αυτό η οργή που υπάρχει? Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το άλοθη αυτών που υποστηρίζουν αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, ποιο είναι το άλοθη? Έχουμε πολλούς ανέργους, ο κόσμος ψάχνει μια δικαίωση. Οπότε, ορισμένοι πιστεύουν αυτά τα πράγματα μπορούν να λυθούν μέσω των εκλογών, των πρόωρων εκλογών. Οπότε, αυτό προωθούν. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι πράγματι η αιτία, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες αιτίες που οδηγούν στις πρόωρες εκλογές. Πρώτον, τα γνωστά παραδοσιακά, παραδοσιακές απόψεις. Δηλαδή, θέλω να είμαι κι εγώ ένας παίκτης στην εξουσία, οπότε θέλω τις πρόωρες εκλογές. Μήπως, εγώ αναφέρομαι στον όποιον πολιτικό, μήπως και κερδίσω ένα έδρανο στη Βουλή ή μήπως έχω έναν κυβερνητικό θόκο. Αυτό δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Μπορώ να σας πω, ίσως είναι και η κυρίαρχη άποψη. Μια άλλη προσέγγιση που μπορεί να θεωρηθεί ίσως λίγο extreme, αλλά είναι μία προσέγγιση, είναι η εξής. Τι εξυπηρετούν οι πρόωρες εκλογές? Όταν έχεις μια αναποτελεσματική κυβέρνηση ή όταν έχεις ένα σύνολο ανούσιων κριτικών που έχουν κουράσει τον κόσμο, τι εξυπηρετούν οι πρόωρες εκλογές? Απλά και μόνο ανακόπτουν όλη αυτή την καθοδική πορεία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα,
τι γίνεται. Παρουσιάζεται αντί να έχουμε μια τετραετία μιας μεγάλης καθόδου κάποιων πολιτικών, όπως στο τέλος τετραετίας μπορώ να σας πω δεν θα μπορούσαν να βγουν καν από το σπίτι τους. Υπάρχει μια κάθοδος, σαφώς, λόγω κακού έργου, ανύπαρκτου έργου ή ανύπαρκτης κριτικής. Έρχονται οι πρόεδρες εκλογές, δημιουργούν την αυταπάτη ότι δημιουργείται κάτι νέο, οπότε ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω για να συνεχίσουμε πάλι την καθοδική μας πορεία. Αλλά αυτό το σπάσιμο του εκλογικού χρόνου των 4 ετών οδηγεί σε μία κάθοδο που είναι πολύ διαφορετική από μία κάθοδο 4 ετών με αρχή και τέλος το πρώτο έτος και το τέταρτο έτος. Mm-hmm. Και αυτό είναι μία ερμηνεία της όλης αυτής διαδικασίας η οποία έχει αποφασιστεί. Αναφέρεται νωρίτερα ότι ο κόσμος ενδεχομένως μπροστά στην κάλπη ίσως φοβηθεί και ψηφίσει τελικά ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Θεωρείτε ότι στο τέλος ο δικοματισμός θα μπορέσει να πάρει έστω και το 50% ή θα έχουμε αυτά τα ποσοστά που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις? Ακόμα και αν δύο μεγάλα κόμματα πάρουν κάτι παραπάνω από 50% σε έδρες, γιατί άλλο τι θα αποφασίζει ο κόσμος και άλλο οι έδρες. Μην ξεχνάμε το πρώτο κόμμα πρημοδοτείται με 50 έδρες. Λοιπόν, ως εκ τούτου, ακόμα και αν συμβεί αυτό, το μήνυμα ότι ο κόσμος θέλει πολλά κόμματα πια στη Βουλή, αν τελικά αυτό δοθεί, θα περάσει σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να κυβερνήσουν, ακόμα και αν αυτοί που κυβερνήσουν είναι δύο κόμματα. Δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε εκείνη τη συντριπτική πλειοψηφία του ενός κόμματος του 38-39-40%. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ακόμα και αν βγει λοιπόν κυβέρνηση με δύο κόμματα, πίσω από τα δύο κόμματα μπορεί να υπάρχουν άλλα 4-5-6. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που ζυγίζει πάρα πολύ στην κρίση των κυβερνώντων για το τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον, στις επόμενες εκλογές. Ως εκ τούτου, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ισχυρός πια ο δικοματισμός. Τη Δευτέρα, 7 Μαΐου, ποια είναι η δική σας εικόνα, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Η δικιά μου εικόνα είναι ότι δεν έπρεπε να υπάρχει 7 Μαΐου. Η δικιά μου εικόνα είναι ότι έπρεπε να υπήρχε στο πλαίσιο μιας πολιτικής σύνεσης, μια συνεννόηση ανάμεσα στους όποιους ηγέτες των κομμάτων εντός της Βουλής και εκτός της Βουλής και να βρισκόταν μία λύση για τα επόμενα δύο χρόνια, όσο του τελειώσουμε την τετραετία, η οποία θα έδινε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο οικονομίας. Αυτή, κατά την άποψή μου, έπρεπε να ήταν η λύση. Μία λύση τύπου πρόντι. Η 7 Μαΐου μπορεί να είναι μία πολύ καλή ημέρα, αν σε τελική ανάλυση έχουμε μια κυβέρνηση με δύο κόμματα, αλλά μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ κακή ημέρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουμμε κυβέρνηση. Και αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Το φοβάστε. Οι νέοι άνθρωποι βλέπουμε ότι είναι ως πιο αντιδραστικά στοιχεία της κοινωνίας. Τι θα ψηφίσουνε? Αυτό δεν το ξέρουμε. Όχι αντιδραστικά. Έχετε εσείς... αντιστασιακά μπορώ να πω. Έχετε εσείς σχέση άμεση με φοιτητές? Έχουμε άμεση φοιτητές. Μπορώ να σας πω δεν συζητούμε αυτό το θέμα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Μπορεί να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Δεν γνωρίζω τι έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Τα παιδιά ξέρω πάντως ότι είναι θυμωμένα, είναι αυστηρά και αυτό το έχουμε ζήσει ακόμα και σε τεστ το οποίο έχουμε κάνει με θέμα ή τη βαθμολόγηση των κυβερνώντων ή αν θέλετε απαντήσεις που έχουν σχέση με λύσεις που συνδέονται με το πρόβλημα κρίση. Διακρίνουμε μια μεγάλη αυστηρότητα στα παιδιά, ακόμα και στα μικρά παιδιά, και στο δημοτικό, το σχολείο μας έχουμε κάνει μια έκθεση που σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα για το τι είναι κρίση, πώς τη βλέπω και τι προτείνω, όπου τα παιδιά έδωσαν εκπληκτικές απαντήσεις με μια τρομακτική αυστηρότητα, μπορώ να σας πω. Ναι. Ως εκ τούτου, κυρίαρχο στοιχείο που δεν το δείχνουν τα παιδιά στις συζητήσεις τους, αλλά στο μυαλό τους, είναι ένας θυμός που οδηγεί σε μια αυστηρότητα ως προς την κρίση των κυβερνώντων και ακόμα και αυτών που ασκούν κάποια κριτική. Οπότε δεν μπορώ να προσδιορίσω πού θα καταλήξει αυτή η αυστηρότητα. Πάντως όταν είναι κάποιος αυστηρός και έχει ένα έντονο κριτικό πνεύμα, είναι εύλογο ότι δύσκολα θα δώσει μία ψήφο σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Είναι δύσκολο, δεν είναι απίθανο, είναι δύσκολο. Ή δεν ξέρουμε την ψήφο της τελευταίας στιγμής, δεν ξέρουμε τις συζητήσεις της τελευταίας στιγμής. Η ψήφος είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας πω στο λεπτό που μπαίνει κάποιος στο παραβάν, το τελευταίο λεπτό, εκείνη την ώρα μπορεί εκείνη την ώρα να αποφασίσει τι ακριβώς θα ψηφίσει, ενώ πριν από 5 λεπτά να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αφιταλάντευσης. Όποιος από τώρα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσει και δεν το συζητά, σε αυτή την περίπτωση, ό,τι ώρα και να πάει στο παραβάν, θα ψηφίσει αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Έχει ιστορία
πράγματα στο παρελθόν να μας διδάξει για το σήμερα. Έχει ιστορία και από άλλες χώρες έχουμε πάρα πολλά πράγματα να διδαχτούμε, αλλά μπορώ να σας πω δεν έχουμε ακολουθήσει αυτά τα οποία μας έχει δείξει η ιστορία. Δεν αναφέρουμε ούτε σε Αργεντινές ούτε σε άλλες χώρες που απέχουν πάρα πολύ από εμάς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές τους δομές, αλλά έχουμε άλλες χώρες οι οποίες, καθώς έδωσαν προσοχή στο αναπτυξιακό σκέλος, τελικά ξέφυγαν από τις δαγκάνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό είναι το ζητούμενο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο μέχρι τώρα δεν το βλέπουμε. Και φοβάμαι ότι η περίοδος μετά τις εκλογές δεν θα είναι μια τέτοια περίοδος η οποία θα εγγυάται μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Η χώρα ήθελε τρία πράγματα, να σας το πω διαφορετικά. Και αυτά τα τρία πράγματα δεν ήθελαν ούτε αναθεώρηση του συντάγματος, ούτε εκλογές. Τρία πράγματα που θα ήταν η μαγιά πάνω στην οποία θα πατούσαμε. Τα τρία πράγματα είναι ένα συμπαγές φορολογικό πλαίσιο, 50 σελίδων, να τελειώνουμε. Και αν δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, ας δανειστούμε αυτό της Γερμανίας και να ξεμπερδεύουμε. Ένα σχέδιο το οποίο, ένας νόμος, ένα πλαίσιο το οποίο με μία υπογραφή θα απέμπλεκε την όποια επένδυση έπρεπε να γίνει σε αυτή την χώρα, όχι μόνο για τις μεγάλες ξένες επενδύσεις, δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτές, αναφέρουμε και στις μικρές επενδύσεις. Γιατί δηλαδή, τι διαφέρει η μία από την άλλη? Να θα μου πείτε, η μία απασχολεί 150 άτομα και η άλλη ενδεχομένως 15. Ναι, αλλά 10 επί 15 μου δίνουν μία επί 150. Ένα δεύτερο και το τρίτο, χρειαζόμασταν ένα πολεοδομικό κανονισμό 50 σελίδων, ο οποίος μην προσέτρεχε στο παρελθόν. Δεν είναι ο σκοπός να έχω ένα τέτοιο κανονισμό ο οποίος παραπέμπει σε 15 νόμους του παρελθόντος και να χρειάζομαι πάλι να ψάχνω εδώ τι γίνεται. Αυτά ήθελε η χώρα για να περπατήσει. Και αυτά μπορούσαν να γίνουν άνετα σε αυτή τη διετία. Αυτά για αρχή. Και πολλά άλλα τα οποία μπορούσαν να γίνουν και χωρίς να υπάρχουν προώρες εκλογές. Αν όμως κάναμε κάποια πράγματα τα αυτονόητα κατά την άποψή μου έγκαιρα, δεν θα είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Λοιπόν. Και οι προώρες εκλογές θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν το λύσαμε τόσο χρονικό διάστημα? Εγώ να σας ευχαριστήσω και την επόμενη μέρα των εκλογών θα ξανακάνουμε μια κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.